Σταδιακή αποκλιμάκωση παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και των Σερών. Αρχικά στο νοσοκομείο της Καβάλας, οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στις κλίνες COVID κυμαίνονται για τον μήνα Φεβρουάριο 30 με 40, όπως ξεκαθάρισε ο διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας Δίνος Κλητσιώτης. Ευτυχώς η μετάλλαξη αυτή δεν έχει την οσιρότητα της προηγούμενης μετάλλαξης. Τα νούμερα που διαχειριζόμαστε σε αυτό το μήνα είναι διαχειρίσιμα, θα μπορώ να πω. Κυμαίνονται οι ασθενείς στον πέμπτο όροφο από 30 έως 40 σε καθημερινή βάση. Αλλά αυτό είναι όμως που μας ανησυχεί, είναι αυτή η σταθερότητα, αυτή η επιπεδοποίηση τον τελευταίο μήνα. Είμαστε εκεί σταθερά στο 30 με 40. Παρόμοια κατάσταση και μεταβαλλόμενη και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπως μεταφέρει στο ένα τσάνελ ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου, Βασίλης Παπαϊωάννου. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση είναι δυναμικά μεταβαλλόμενη. Δηλαδή, υπάρχουν μέρες που έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και υπάρχουν μέρες που έχουμε λιγότερες κρούσες για καινούργια περιστατικά. Κατά μέσο όρο όμως είμαστε σε μια σχετική ύφεση, θα έλεγα. Δηλαδή, έχουμε μια κάλυψη της τάξης του 50% συν πλην, κάπου εκεί βρισκόμαστε. Αναφορικά δηλαδή με τις νέες νοσηλίες ασθενών. Αν και αυτό που αλλάζει συνήθως είναι τα αποσυστατικά τα οποία νοσηλεύονται στις παθολογικές κλινικές. Εκεί αυξάνονται κατά περιόδους και από εκεί ουσιαστικά είναι ο κυριότερος χώρος εισόδου των ασθενών μας και όχι από άλλα νοσοκομεία. Πάντως, γενικά είμαστε σε μια ήπια βελτίωση, θα έλεγα, όσον αφορά τον αριθμό των καινούριων εισαγωγών COVID. Στις Σέρες μειωμένα είναι τα κρούσματα σε σχέση με προηγούμενους μήνες, ωστόσο δεν επαναπαύονται οι υγειονομικοί. Η αλήθεια είναι ότι λαβωμένο νοσοκομείο είναι το νοσοκομείο Σερών, όπως και όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και αυτό που εμείς συνεχώς φωνάζουμε και θέλουμε λίγο να λαμβάνει υπόψη του ο κόσμος είναι ότι δεν υπάρχουν σε ένα νομό μόνο οι ασθενείς COVID. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία με τους υπόλοιπους ασθενείς και υπάρχει δυσκολία τόσο γιατί υπάρχουν κλειστές κλινικές όσο και γιατί υπάρχουν συγχωνευμένες κλινικές στο νοσοκομείο για να μπορέσουν να ανοίξουν κλινικές τέλος πάντων για COVID. Αυτή τη στιγμή μετά από 2 χρόνια αυτό που εμείς θέλουμε και αυτό που απαιτούμε είναι τα νοσοκομεία να στελεχωθούν με τέτοιο προσωπικό όσες είναι οι ανάγκες για να καλύψουν την αυξημένη πίεση και ανάγκη η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω των COVID. Και αυτό που πρέπει να καταλάβει λίγο και ο κόσμος είναι ότι με το COVID δεν ξεμπερδεύουμε με τη λίμωξη. Αυτό που βλέπουμε εμείς τόσο σε επίπεδο επιγόντων όσο και σε επίπεδο εξωτερικών ιατρίων, είναι ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν νοσήσει από COVID έχουν αυξημένες ανάγκες για παρακολούθηση και έρχονται συνεχώς στο νοσοκομείο μετά την λίμωξή τους. Παρόμοια κατάσταση και στο νοσοκομείο Κομωτινής αλλά και στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Λοιπόν, τα κρούσματα παραμένουν ψηλά. Έχουν μια σταθεροποίηση βεβαίως στις τελευταίες μέρες. Η μονάδα COVID είναι γεμάτη, αλλά και αυτή ελέγχεται πλέον ικανοποιητικά, η εισαγωγή δηλαδή των περιστατικών. Οπότε είμαστε σε μια φάση τώρα που περιμένουμε να σταθεροποιηθεί όλη η κατάσταση και πανελληνίως, να αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί, να τα δούμε και σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα, για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση, υπάρχει αισιοδοξία για το επόμενο χρονικό διάστημα? Όπως υπάρχουν και προβολές πανελληνίως, το ίδιο και σε εμάς εδώ, βλέπουμε μια μικρή ελάττωση των κρουσμάτων, μια σταθεροποίηση ψηλά βέβαια. Η τωρινή κατάσταση είναι ότι αυτές τις 2-3 τελευταίες ημέρες έχουμε μία αποκλιμάκωση όσον αφορά την νοσηλεία των ασθενών στην κλινική COVID. Αυτή τη στιγμή έχουμε 15 ασθενείς. Αλλά η κατάσταση είναι ότι 2 χρόνια έχουμε σηκώσει ένα σταυρό, όπως είπατε προηγουμένως, πολύ μεγάλο, με αυτόν τον αόρατο εχθρό, ένας πόλεμος άνισος. Το προσωπικό είναι πάρα πολύ κουρασμένο. Έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Έχουν φύγει συνάδελφοι με αναστολή και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε κύμα φυγής σε συνταξιοδότηση. Έχουμε συνάδελφους οι οποίοι νοσούν και φεύγουν και αυτοί και πρέπει να ξεκουραστούν, να αναρρώσουν και να επιστρέψουν.